είναι η Σουλιώτη εκεί πέρα. Να, σε απευθεία σύνδεση, μόλις τελείωσε και η πρεμιέρα του Μάρκου. Γεια σας, γεια σου, Κατερίνα. Να πω συγγνώμη στη συνάδελφο για λίγο. Είμαστε στον αέρα και μιλάμε για τηλεοπτικά μαγειρέματα. Με την Έλενα και έτσι. Εγώ είμαι πάντα των εκπλήξεων. Το ξέρετε, κύριε Ουγγαρέζο, αυτό. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται στη δουλειά. Έτσι γίνεται στη δουλειά. Θα πεις μια καλημέρα στην Τατιάνα, Έλενά μου. Καλησπέρα. Δεν έχω επιστροφή, δεν ακούω τίποτα. Δεν πειράζει, αγάπη μου, έχεις τη Σουλιώτη εκεί. Τατιάνα, βάζει επιστροφή, έχει... γιατί να σου αυτές πω οι φιλίες και οι αγάπες... Θα γλιτώσει από σένα τώρα, γιατί εγώ άλλα θα τις πω. Εγώ, εσύ, άμα ήσουν εκεί, καταλαβαίνεις. Θα ρωτάω κι εγώ. Έλενα, συγχαρητήρια για την πρεμιέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολούθησα το μεγαλύτερο μέρος της, ελάχιστα πράγματα έχασα. Πώς σας φάνηκε? Εσάς πώς σας φάνηκε? Εγώ θα σου πω τι μου άρεσε αμέσως μόλις μου απαντήσεις. Εμάς μας φάνηκε ότι πήγε πάρα πολύ καλά, ότι βγήκε όλο αυτό που είχαμε στο κεφάλι μας. Ήταν ένα μακροβούτι που εγώ βούτηξα και πήρα αναπνοή μετά από 3 ώρες. Αλλά νομίζω ότι βγήκαμε στην αντιπεραόχθη. Ο Γκαρέζος τι λέει? Δημήτρη, εσύ πώς αισθάνεσαι? Ακουστικό, Τατιάνα μου. Α, να, ένα ακουστικό. Πώς για μαγεία. Κοίτα να δεις όταν δεν θες κάτι πάρα πολύ που σκάει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά εκεί. Γεια σου, Τατιάνα. Ορίστε, παρακαλώ. Πώς σου φάνηκε η πρεμιέρα? Πώς νιώσατε εκεί σήμερα πρώτη μέρα? Πώς μου φάνηκε η πρώτη μέρα? Πώς νιώσατε? Ήταν, εντάξει, κοίτα, ήταν ωραίο γιατί ένιωθα ότι ήξερα τα κατατόπια και τις νόρμες και τις κατευθύνσεις, αλλά σε εντελώς καινούρια πράγματα. Καινούργιες ενότητες, ακόμη και οι άνθρωποι, τα σκηνικά. Οπότε στην αρχή δεν σας κρύβω ότι ένιωθα λίγο περίεργα, με την έννοια ότι πραγματικά, εντάξει, αυτό που κάνουμε αστείο, ότι ακόμη εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, στα πρώτα κιόλας λεπτά το χαιρόμουν. Και είναι κάτι που το νιώθουμε. Πιστέψτε με, το συζητάμε και μέσα. Ότι νιώσαμε ότι περάσαμε καλά και ευχόμαστε έτσι να ένιωσαν και όσοι μας είχαν την τιμή να μας παρακολουθήσουν. Λοιπόν, θα σας πω τι μου άρεσε και το υποσχέθηκα να σας πω τι μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα να, πολύ. Στην Ελένα, καλά, δεν θα μου τα μεταφέρουν εμένα. Δώστε στην Ελένα. Εγώ διαβάζω και χίλια. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα. Να, ορίστε. Να. Ρε παιδιά. Όλα γίνονται. Είδες τι γίνονται. Είναι το Σταρ, κατάλαβες τι είναι, έτσι. Δεν γλιτώνεται. Λοιπόν, τι μου άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ η έναρξη. Γέλασα πάρα πολύ με τις φωτογραφίες των παλιών όλων που είναι παρουσιαστών που ήταν κρεμασμένες και προσευχόταν ο Μάρκος εκεί να ήτανε πάει καλά. Ήταν και ο Άι Γρηγόρης ο μορφοκοσμίτης. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Όλοι. Τώρα να μην τα πούμε και όλα. Ο Μάρκος. Λοιπόν, δεν είχα εγώ τίποτα. Ο πρώτος και τελευταίος λόγος είναι του Μάρκου. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση των συντελεστών. Είχε πολύ πλάκα που έκανε με τον καθένα σας πλάκα πάρα πολύ. Και τα βίντεο επίσης που ήταν αυτοσαρκαστικά. Ναι. Μου άρεσαν πάρα πολύ.